Είμαστε μαζί με την Κατερίνα Βασίλογλου, ψυχολόγο στο ΚΕΘΕΑ, και έχει η σημερινή μας συζήτηση επίκεντρο το αλκοόλ. Πότε αυτό αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο και τι θα πρέπει να προσέξουμε. Το αλκοόλ είναι μια νόμιμη ουσία που έχει ευρεία κατανάλωση και λόγω της κοινωνικής χρήσης που κάνουμε οι περισσότεροι ενήλικες, ξεχνάμε και δεν συνειδητοποιούμε ότι πρόκειται για μια ισχυρή εξαρτησιογόνο ουσία. Ουσιαστικά είναι ψυχοτρόπους ουσία, αλλάζει τη λειτουργία του οργανισμού, του σώματος και σε ψυχικό επίπεδο και σε σωματικό. Όσον αφορά τα αρχικά στάδια της δράσης, μπορεί να φέρει την αίσθηση της αυτοπεποίθησης, της τόνωσης του εγώ, κάνει τους ανθρώπους να μειώνονται οι αναστολές τους. Κάποιος δηλαδή που είναι συναισθαλμένος ή χαμηλών τόνων μπορεί με τη χρήση μικρής ποσότητας να νιώσει ότι γίνεται περισσότερο ομιλητικός ή κεφλίαρος. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η ποσότητα, χάνεται ο έλεγχος. Χάνεται και ο έλεγχος, αλλά και υπάρχει μία διαφορετική δράση, κατασταλτική. Μπορεί κάποιος να νιώσει υπνηλία, να νιώσει θλίψη, να θέλει να κλάψει πιο εύκολα. Ουσιαστικά δηλαδή, στην αρχή δίνει μία αίσθηση διέγερσης, που μπορεί να είναι και ψευδαίσθηση ή αίσθηση ικανότητας, αύξηση των ικανοτήτων. Μπορώ και οδηγάω καλύτερα, μπορώ και έχω καλύτερη σκέψη, είμαι πιο κοινωνική. Αλλά στη συνέχεια έχει κατασταλτική δράση. Ουσιαστικά το αλκοόλ έχει κατασταλτική δράση. Πότε το αλκοόλ πάβει να είναι ο πονοκέφαλος της επόμενης μέρας και αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο? Με την χρήση μεγάλης ποσότητας, την επόμενη μέρα υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα. Το πόσο θα καταναλώσει κάποιος και τι δράση θα έχει στο σώμα του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Από το βάρος του, το σωματότυπό του, την ηλικία και το φύλο. Εμείς οι γυναίκες δεν σηκώνουμε πολύ ποτό εξαιτίας των υγρών στο σώμα. Επίσης εξαρτάται από το αν έχουμε φάει, αν το στομάχι είναι γεμάτο, αν έχουμε πάρει λιπαρά, αν καταναλώνουμε πολλά υγρά, νερό, ταυτόχρονα με το αλκοόλ. Γενικότερα όμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι 1 με 2 ποτά για τις γυναίκες είναι εντάξει στη χρήση και 2 με 3 για τους άντρες είναι εντάξει. Θα έλεγα όμως ότι ουσιαστικά καμία ποσότητα δεν είναι ασφαλής. Θα προτιμούσα να μιλάμε για χρήση χαμηλού κινδύνου. Είπατε προηγουμένως 2 ποτήρια για τις γυναίκες, 3 για τους άντρες. Αυτό σε καθημερινή βάση ή κάποιες φορές την εβδομάδα? Για κάποιες φορές την εβδομάδα. Στην βιβλιογραφία μπορεί να δει κανείς ότι είναι εντάξει κάθε μέρα να πίνει αυτή την ποσότητα. Ωστόσο, από την εμπειρία μου εδώ στο ΚΕΘΕΑ, θα έλεγα ότι οι άνθρωποι που ήταν καθημερινοί πότες βρισκόταν σε μεγαλύτερο πρόβλημα και σε μεγαλύτερο κίνδυνο να αποκτήσουν εξάρτηση. Πότε ξεκινάμε να μιλάμε για αλκοολισμό? Επειδή πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα, θα έλεγα ότι τα συμπτώματα της εξάρτησης από το αλκοόλ, του αλκοολισμού, έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι κάποιος θέλει να πίνει, παρότι αυτό έχει αρχίσει να του δημιουργεί προβλήματα. Έτσι, μια γενικότερη εικόνα και απάντηση σε αυτό. Αν έχουν αρχίσει να έχουμε εμφανείς διαταραχές στην κοινωνική του ζωή, στην επαγγελματική του πορεία, στην καθημερινότητά του, στις διαπροσωπικές του σχέσεις, στα οικονομικά του, τότε είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει θέμα με το αλκοόλ. Πριν από αυτό όμως, τα σημάδια είναι ότι κάποιος έχει ήδη βάλει το αλκοόλ στην καθημερινότητά του. Ακόμη και αν κάποιος κάνει επεισόδια μέθης, βαριά επεισόδια μέθης, μία φορά το μήνα, πάλι βρίσκεται σε κίνδυνο. Γιατί το αλκοόλ είναι μια ουσία η οποία πολύ δύσκολα μεταβολίζεται, διασπάται. Δηλαδή, αν ας πούμε πιω 1 ποτήρι ούζο, αυτό για να διασπαστεί στο σώμα μου χρειάζεται μια ολόκληρη ώρα. Και ταυτόχρονα μπορεί να προκαλέσει διάφορες ζημιές στο σώμα, στο καρδιαγγειακό, στο σηκώτη που κάνει τον καθαρισμό. Επομένως, θα έλεγα ότι η υπεύθυνη χρήση σημαίνει ότι κάποιος κάνει μειωμένη ποσότητα. Έχει διαφορά αν κάποιος κάνει μεγάλη ποσότητα σε πολύ σύντομο διάστημα. Αυτό σίγουρα θα του φέρει επεισόδιο μέθης και σίγουρα θα έχει την επόμενη μέρα ναυτία και πονοκέφαλο και δυσάρεστα συμπτώματα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά, γιατί είναι δύσκολο κάποιος γονέας να τους απαγορεύσει να βγουν να διασκεδάσουν. Ωστόσο,
τι συμβουλή πρέπει να δώσουν προκειμένου αυτή η έξοδος στο τέλος να μην έχει δυσάρεστες συνέπειες. Πρώτα να πούμε ότι κάποιες κατηγορίες ανθρώπων απαγορεύεται να πίνουν αλκοόλ. Όπως μιλάμε για τους εφήβους κάτω των 18 ετών, για τις γυναίκες οι οποίες είναι σε εγκυμοσύνη ή θυλάζουν, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρόνια νοσήματα ή παίρνουν κάποια αγωγή φαρμακευτική, ειδικά φάρμακα τα οποία απαγορεύεται να συνδυαστούν με το αλκοόλ. Και σίγουρα απαγορεύεται και είναι βλαπτικό για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιστορικό αλκοολισμό. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ιστορία με την εξάρτηση στο αλκοόλ, καλύτερο θα είναι να απέχουν πλήρως από τη χρήση. Τώρα, η κατανάλωση από τους εφήβους μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα που δεν έχουν μόνο σχέση με το σώμα τους και τον οργανισμό τους, έχουν σχέση τα προβλήματα αυτά με τη συμπεριφορά τους. Επειδή το αλκοόλ φέρνει άρση των αναστολών, ακόμη και αν η χρήση είναι νόμιμη, είναι ενήλικες πλέον, νεαροί ενήλικες, η χρήση του αλκοόλ μπορεί να φέρει έναν έφηβο σε δυσάρεστες καταστάσεις τύπου να οδηγήσει χωρίς κράνος, χωρίς ζώνη, να μπει σε ένα μάξι που ο οδηγός είναι μεθυσμένος, να έχει σεξουαλικές συμπεριφορές επικίνδυνες, συμπεριφορές τις οποίες δεν θα επέλεγε και δεν θα έκανε αν δεν είχε πιει, αν ήταν νηφάλιος. Ποια είναι τα σημάδια εκείνα που μας δείχνουν ότι ένα πρόσωπό μας αντιμετωπίζει πρόβλημα και πρέπει να απευθυνθούμε σε ειδικό πλέον? Ναι, ή ακόμη και για μας τους ίδιους, έτσι. Ναι. Μία γενικότερη οδηγία θα ήταν ότι αν το αλκοόλ με απασχολεί περισσότερο στη ζωή μου από ότι άλλα ζητήματα, τότε αυτό είναι ένα καμπανάκι. Αν θέλετε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, θα έλεγα να βάλουμε στον εαυτό μας κάποια ερωτήματα. Σκέφτηκα ποτέ ότι χρειάζεται να περιορίσω το ποτό? Με ενοχλεί όταν ο περίγυρός μου λέει «πίνεις πολύ, πρέπει να το μειώσεις, μην κάνεις αυτά τα πράγματα». Αισθάνθηκα ποτέ ενοχές ενώ έχω πιει? Χρειάστηκε ποτέ να πιω ένα ποτό με το πρωινό ξύπνημα για να μου φύγει ο πονοκέφαλος? Αν η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι ναι, θα έλεγα τότε ότι θα χρειαστεί να βάλω κάποιους περιορισμούς στη χρήση του ποτού για τον εαυτό μου. Μπορεί να μην νιώθω ότι έχω σοβαρό πρόβλημα, μπορεί να μην νιώθω ότι χρειάζεται να χτυπήσω μια πόρτα, να πάρω ένα τηλέφωνο σε έναν ειδικό, σε ένα γιατρό ή εδώ στο ΚΕΘΑ ή σε μια άλλη υπηρεσία, αλλά καλό είναι να το συζητήσω με έναν άνθρωπο που εμπιστεύομαι, στην οικογένειά μου, στο φίλο μου. Να βάλω ο ίδιος ένα όριο στον εαυτό μου, ότι σήμερα ας δοκιμάσω τον εαυτό μου, να μην πιω. Να κάνω οπωσδήποτε καλή ενυδάτωση του σώματός μου, να πίνω νερό πριν το ποτό ή και μετά. Και ας προσπαθήσω για κάποιες μέρες την εβδομάδα να μην πιω καθόλου. Αν δω ότι αυτά δεν τα πολύ καταφέρνω, χρειάζεται οπωσδήποτε να ζητήσω κάποια βοήθεια. Μπορεί κάποιος εδώ στη Μυτιλήνη να απευθυνθεί σε εμάς, στο ΚΕΘΕΑ στη Μυτιλήνη, στο 22510-25670. Υπάρχουν, μπορώ να απευθυνθώ στον γιατρό μου που εμπιστεύομαι, να ζητήσω συμβουλές. Υπάρχουν ειδικευμένα κέντρα στη χώρα μας για το αλκοόλ, όπως είναι στο Ψήνι Α το 18 Άνω, όπως είναι στο Ψήνι Θήτα στη Θεσσαλονίκη, που έχουν μονάδες αποτοξίνωσης. Αυτή την περίοδο λειτουργεί και η μονάδα αποτοξίνωσης στα Γιάννενα, με κάποιες κλίνες. Και μια άλλη πρόταση εναλλακτική είναι να απευθυνθώ στους ανώνυμους αλκοολικούς. Έχουν παρατηρηθεί περιστατικά αλκοολισμού σε ανήλικους εδώ στη Λεζό? Το να ονομάσω αλκοολισμό κάτι είναι κάτι αρκετά, ή διαταραχή εξάρτησης από αλκοόλ, είναι κάτι αρκετά ευαίσθητο. Και χρειάζεται κανείς να πληρεί αρκετά κριτήρια για να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα αλκοολισμού. Αυτό που συμβαίνει με τους έφηβους ή με τους νεαρούς ενήλικες είναι ότι μπορούν να έχουν επεισόδια μέθης. Ένας γονιός χρειάζεται να είναι σε εγρήγορση. Όταν το παιδί του κάνει αρκετά επεισόδια μέθης σε νεαρή ηλικία, αυτό ίσως είναι ένα δείγμα ότι χρειάζεται να απευθυνθεί κάπου και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι εντάξει όταν το παιδί μου κάθε Σαββατοκύριακο μεθάει. Δεν είναι καθόλου εντάξει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι όταν έχω ως νεαρός, καταφεύγω στο ποτό για τη διασκέδαση, καταφεύγω στο ποτό για την κοινωνική ένταξή μου σε μια ομάδα, καταφεύγω στο ποτό για να αλλάξω τη διάθεσή μου, αυτό μπορεί να γίνει επικίνδυνο μακροχρόνια,
και να είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς που θα επιλέγω σε κάθε φάση της ζωής μου ή σε μια δυσκολία. Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και έχουν προβλήματα αλκοολισμού μας λένε ότι έχουν ξεκινήσει τη χρήση από νεαρότερη ηλικία και έχουν εντοπίσει το πρόβλημα γύρω στα 28-29 έτη. Έχει γίνει δηλαδή πιο συστηματική η χρήση. Ωστόσο, ήταν κοινωνικοί πότες από 18 χρονών, από 20 χρονών. Το ζήτημα με την εξάρτηση είναι ότι επειδή ψέρχονται πάρα πολλοί εξωτερικοί παράγοντες, όταν κάτι δυσάρεστο συμβεί στη ζωή μου, που δεν μπορώ να ελέγξω, η πρώτη και εύκολη λύση είναι να καταφύγω στη χρήση. Το ποτό και το αλκοόλ είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο. Η διαθεσιμότητά του είναι πολύ μεγάλη. Και όσο μεγαλύτερη διαθεσιμότητα υπάρχει σε μια ουσία, τόσο πιθανότερο είναι να καταφύγω σε αυτήν και να το παρακάνω, να κάνω και κατάχρηση. Δυστυχώς, αυτό έχει και μεγαλύτερη ανοχή από τον κοινωνικό μου περίγυρο. Αυτό εξαρτάται πολύ και από τις συνήθειες που έχει μια οικογένεια, το αν πίνουμε όλοι στην οικογένεια και είναι εντάξει να πίνει και ο μικρός ή μικρή. Έχει να κάνει πολύ με την αντίληψη που υπάρχει εδώ στη Λέσβο, ότι νέος είναι, θα τα κάνει αυτά, νέα είναι. Είναι μεγαλύτερη ανοχή στους άντρες, στα αγόρια, ότι είναι ένας τρόπος ενηλικίωσης. Και παραβλέπουμε τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχει. Τι επιπτώσεις έχει η μακροχρόνια χρήση αλκοόλ? Το αλκοόλ επιβαρύνει το καρδιαγγειακό σύστημα, προκαλεί βλάβες στο σηκώτη, διάφορες παθήσεις του ύπατος. Μπορεί να προκαλέσει κάποιες μορφές καρκίνου, ισοφάγου, στόμα, φάριγγας και άλλο, και άλλα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια μπορεί να προκαλέσει είναι η εξάρτηση. Αν κάποιος κάνει αποχή από το αλκοόλ, τα ωφέλη είναι πολύ γρήγορα εμφανή. Βελτιώνεται η λειτουργία του καρδιαγγειακού, του ανοσοποιητικού, τα οποία επιβαρύνονται με τη λήψη του αλκοόλ. Υπάρχει καλύτερος έλεγχος του σωματικού βάρους, γιατί το αλκοόλ προσδίδει θερμίδες. Βελτιώνει τη διάθεση. Πολλοί άνθρωποι εξαιτίας της χρήσης μπορεί να έχουν νοσήματα της διάθεσης, κατάθλιψη ή αγχώδεις διαταραχές. Όλα αυτά αμέσως βελτιώνονται με την αποχή.